Αφορά το σκάφος του λιμενικού της Τουρκίας που παρενοχλεί το ελληνικό σκάφος, είναι με χρήματα του ελληνικού λαού. Με χρήματα από την ελληνική κυβέρνηση φτιάχνει το σκάφος αυτό. Δείτε το. Δείξε μου την κίνηση του δεύτερου βίντεο, πώς πηγαίνει το σκάφος στη Λέμβο των αθρομεταναστών, που τους έφερε αυτός μέχρι εκεί. Γυρίζει με το πίσω μέρος του σκάφους επίτηδες για να κάνει την προπέλα να δώσει ισχύ και τα κύματα να συμπαρασύρουν τους αθρομετανάστες στα ελληνικά χωρικά έδατα. Δείτε το εδώ. Τα απόνερα που λέγει ο Γιάννης. Να το. Δείτε εδώ. Γυρίζει το σκάφος. Ωραία πράγμα. Αυτό το πλήρωσε εσείς. Αυτό το σκάφος που βλέπετε, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, το πλήρωσε η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Για να παρανοχλεί τους Έλληνες λιμενικούς. Να τους χαίρεστε. Χαιρετισμού στον Τουρουντούς. Το μέγα παλίκαρο του Ανατολικού Αιγαίου που κυνηγάει τους Έλληνες στη Λέσβο. Πάμε τώρα να δώσω στοιχεία. Η Ελλάδα πλήρωσε το αεροπλανοφόρο της Τουρκίας. Τα ακούσετε. Η Ελλάδα πλήρωσε ένα αεροπλανοφόρο στην Τουρκία. Αγόρασε τουρκικά προϊόντα αξίας 589 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 21. Το πρώτο τρίμηνο του 21 δώσαμε στους Τούρκους 589 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά. 589 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τους δώσαμε το αεροπλανοφόρο για να μπορούν να στέλνουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα και να βομβαρδίζουν την πατρίδα μας. Μιλάμε για ανοήτους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ακριβώς τόσο είναι λοιπόν το οικονομικό κόστος του συμβολαίου αγοράς του πρώτου τουρκικού μίνι αεροπλανοφόρου του TCG Ανατολού. Γιατί το λέω αυτό, από το πήρα από τους Ισπανούς. Άλλα ανθεληνικά αλταριά αυτή. Οι Ισπανοί. Το Μάιο λοιπόν ξεκινά τις δοκιμές σε Αιγαίο και Μεσόγειο κατά του πολεμικού ναυτικού. Ακούτε λίγο, το Μάιο βγαίνει το αεροπλανοφόρο στο Αιγαίο. Θα έχουν αεροπλανοφόρο και επειδή έχουμε διεθνή έδατα μεγάλα εμείς, μπορούν να το στήσουν στα Επτάνησα ή κατά την Πελοπόννησο ή στα ανοιχτά στις Κυκλάδες και να έχεις ένα αγκάθι στα πλευρά σου που να σου σκίσει τα σωτικά. Το στείλουν κάπου στη Θεσσαλία, λέω εγώ μεταξύ σποράδες κοντά, στα διεθνή έδατα και από εκεί μπορούν να κάνουν και απόβαση, αποβίβαση, ό,τι ώρα θέλουν και να αποκόψουν την Ελλάδα στα δύο. Μιλάμε για γελίους. Μας κυβερνάνε γελίοι, το καταλαβαίνετε. Γελίοι. Γιατί μας λέω γελίους. Για την Ισπανία πριν 10 χρόνια την βοηθήσαμε εμείς. Είπαμε ναι, ώστε τα ναυπηγεία τους προχωροκόπησαν να πάρουν κρατική βοήθεια και να υπάρχουν. Τα δικά μας κρατικά ναυπηγεία όμως τα κλείσανε με εντολή της Γερμανίας, η δική μας εδώ. Και τι κάνανε τα ισπανικά ναυπηγεία? Το αεροπλανοφόρο. Βοήθησαν τους Τούρκους να κάνουν το αεροπλανοφόρο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δείτε εδώ. Το βλέπετε. Αυτά θα γίνονται στο Αιγαίο. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην κατασκευή 200 αρμάτων μάχης Αλτάι τρίτης γενιάς με πυροβόλο 120 χιλιοστών. Τα βλέπετε, τα μαθαίνετε κιόλας. Αντιστοιχεί επίσης 600 μπαϊρακτάρ. Τους δώσαμε 600 μπαϊρακτάρ. Ποια είναι τα μπαϊρακτάρ? Αυτά εδώ. Τους δολοφόνους των Τούρκων με τις πυράβλους επάνω. Τους δώσαμε 600 μπαϊρακτάρ, εγγελίοι. Τι έλεγε η ελληνική λύση? Κλείστε τα σύνορα. Τι έλεγε ο Βελόπουλος στη Βουλή στον Πρωθυπουργό? Κλείστε τα σύνορα των δρόμων κήπων. Βάλτε δασμούς. Τους δώσαμε 600 μπαϊρακτάρ μαζί με οπλισμό, πυράβλους, αέρος, εδάφος για να μας διαλύσουν. Φταίω εγώ, μετά μπουρλιάζω. Όλα αυτά λοιπόν σε τρεις μήνες, παρακαλώ. Αν άνοιξει η αγορά και ξεκινήσουν πλήρες εισαγωγές, η Τουρκία θα εισπράξει ακόμα 3 δις δολάρια από τις ελληνικές αγορές τουρκικών προϊόντων. Κλείστε τα σύνορα.
Τα δώσαμε σε μια χώρα που κατέχει το μισό περίπου της Κύπρου, 40%. Και χαρακτηρίζει τουρκικά δεκάδες ελληνικά νησιά. Παραβιάζει επί τρεις μήνες τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στη υφαλοκρηπίδα με το Ρους Ρέις. Και μας απειλεί καθημερινά με πόλεμο. Βγαίνει εκείνο το παρτάλι, ο Ακάρ, και λέει ότι το μπόι της Ελλάδος είναι πολύ κοντό και πολύ αδύνατο για την Τουρκία. Ε, βέβαια ρε Ακάρ, αφού έχεις τα κάρα που κυβερνάνε τη χώρα και σου δίνουν εσένα 300 και 500 και 600 μπαϊρακτάρ να αγοράζεις ό,τι ρωκουστάς με δικά μας λεφτά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, εμείς θα αλλάξουμε, παιδιά. Δείτε εδώ τι σου δίνουν. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Να δώσουμε 600 περίπου δολάρια, εκατομμύρια δολάρια σε τρεις μήνες στην Τουρκία. Για να παίρνει όπλα και να σκοτώσει τα αδέρφια μου. Τους συγγενείς μου, τα παιδιά μας. Μα είναι χώρα αυτή. Πείτε μου εσείς τώρα τελικά, γιατί θα τραβούν τελείως. Δεν γίνεται. Είμαστε χώρα, ρε παιδιά, αυτή. Η χώρα του Μένιου είμαστε. Άντε μωρέ τώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αεροπλανοφόρο θα έχουμε στο Αιγαίο από το Μάιο. Τουρκικό. Το έχετε καταλάβει, κύριοι. Το έχετε αντιληφθεί. Από το 15-16 τα έλεγα. Στο κόντρα ήμουν από τότε και φώναζα. Αεροπλανοφόρο το έδειχνα πως θα είναι από εδώ, από εκεί το σχέδιό του. Και κάποιοι γελούσαν. Και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ. Τώρα το έχουμε έξω από το Σούνιο. Τουρκικό αεροπλανοφόρο. Που μπορεί να μεταφέρει και αποβατικά σκάφη. Όχι μόνο αεροπλάνα ή ελικόπτερα. Κυρίως ελικόπτερα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Δυστυχώς. Καταλάβετε το. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο ελληνική λύση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τέλος. Για να ξανακερδίσουμε την Ελλάδα μας. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική. Πάμε στα προϊόντα.